Ξέρεις πολύ καλά ότι με τον Φίβο ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Αυτό, έχω πει πολλές φορές ότι αυτό που με πείραξε ήταν ότι χάλασε η φιλία μας. Τις επαγγελματικές, ας πούμε, επιλογές του καθενός, τις κατανοώ. Και επίσης στεναχωρήθηκα γιατί τότε πίστευα ότι είχα πολλά ακόμα να δώσω. Προσπάθησα λοιπόν πάρα πολύ τότε. Όταν κατέβηκα όμως από το βαγόνι του Φίβου, ξαφνικά σβήσαν τα φώτα. Νομίζω ότι ήταν πιο πολύ δικό σου ψυχολογικό. Δικό μου θέμα, ναι. Ίσως να το είδα τελώς διαφορετικά. Πρέπει να σε πείραξε πάρα. Δηλαδή, θέλω να πω, στη συναυλία του Φίβου, στα 20 χρόνια, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ο Λεμπέζης δεν ήταν εκεί. Ούτε εγώ. Δηλαδή, ούτε εσύ. Όχι, ούτε εγώ. Ξέρει κανείς γιατί μαλώσατε, το έχεις πει ποτέ. Δεν ξέρω ούτε εγώ. Έχω πει ότι δεν ξέρω ούτε εγώ. Συγγνώμη, δεν τον ρώτησες ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε, όντως. Ρε φίλε, μήπως βάλανε λόγια. Μήπως βάλανε χοντρά λόγια. Μπορεί, αλλά τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Εγώ το έψαξα όσο μπορούσα. Να πάω να το συναντήσεις, ρε φίλε, κάτω το σπίτι του. Εγώ δεν λειτουργώ έτσι. Εντάξει, εγώ έκανα κάποιες προσπάθειες. Είδα ότι υπήρχε τείχος. Και από εκεί και πέρα το σταμάτησα. Okay. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κρατήσω κακά συναισθήματα. Γιατί έχουμε κάνει πολύ μεγάλα τραγούδια μαζί, θεωρώ. Και το όνειρό μου τότε ήταν να ακούω τα τραγούδια μετά από 15 χρόνια στα κλαμπ. Και τα ακούω. Έπρεπε να είχα μάθει στη ζωή μου ότι όταν μπαίνουν στη φιλία τα επαγγελματικά, τα οικονομικά, οι τρίτοι άνθρωποι και όλα αυτά, μπορεί να τα χαλάσουν όλα. Έλενα. Πάντως. Να πούμε συγγνώμη για τα ρούχα. Στάθηκα, μου στέλνει η Βιονοπούλου. Για τις μπλούζες του Αμιδάκη Μίτσα. Στάθηκα, πολύ ωραία. Πάντως. Πείτε για το τώρα. Αποκλείται να μην ξέρει γιατί μάλωσε. Και εγώ αυτό ήθελα. Τον έπαιρνε τηλέφωνο και δεν. Εσύ πιστεύεις ότι ξαφνικά, δηλαδή, εγώ δεν σου μιλάω, εσύ δεν μου μιλάς, δεν μου καταλάβει τι γίνεται. Πριν τρία χρόνια έγινε μεγάλη συναυλία για τα 20 χρόνια του Φίβου και ήταν ο μόνος που έλειπε. Ακόμα και με τον Κόκοντα είχε ακουστεί ότι κάποια στιγμή τα είχε σπάσει και ο Κόκοντας ήταν εκεί. Ωραία, την είδηση τόσο γιατί θα σπάσανε. Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά πιστεύω ότι ο Γιώργος το ξέρει. Δηλαδή δεν μπορεί ο Γιώργος.